36 έως 39 για το ΣΥΡΙΖΑ, 24 έως 27 για τη Νέα Δημοκρατία, 6,5 με 8,5 για το ποτάμι, 6 έως 8 το ποσοστό της εκτίμησης που κάνουμε για τη Χρυσή Αυγή, 5 έως 7 για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, για να δούμε παρακαλώ και τα υπόλοιπα κόμματα και θα τα δούμε και θα τα ξαναδούμε και θα τα αναλύσουμε και θα τα συζητήσουμε. 6%, 4 έως 6% για το ΠΑΣΟΚ, 2,5 με 4,5 για τους ανεξάρτητους Έλληνες, 2 έως 3 για το κίνημα του κυρίου Παπανδρέου, μισή μονάδα με 1 για τη Δημοκρατική Αριστερά, 3 έως 5 λοιπά κόμματα. Σας παρακαλώ να ξαναδούμε την πρώτη, ακριβώς την πρώτη απεικόνηση και Νίκο Μαρατζίδη, σε ακούμε. Ωραία. Αυτό που βλέπουμε εδώ είναι μια μεγάλη νίκη, μια μεγάλη διαφορά που στις μέσες τιμές είναι 37,5 με 25,5 σε ό,τι αφορά τη δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση, την απόσταση Νίκο, σχέση με... Νίκο, το ξαναλές, 37,5. 37,5 με 25,5 είναι μέσες τιμές εδώ που δίνουμε. Θα υπάρξει διαφορά, 9 δηλαδή. Η ώρα, το λέω και για τη συνέχεια. Μαζί με τον Γιάννη Κωνσταντινίδη θα κάνουμε 9 η ώρα τη τελική εκτίμηση λίγο πριν έρθει φυσικά η Singular και μας δώσει τα αποτελέσματα όπως πολύ ωραία τα είπε ο κύριος Δρυμιώτης. Αυτό το 37,5, με συγχωρείτε λίγο, αυτό το 37,5 που λες, υπό ποιες προϋποθέσεις δίνει αυτοδυναμία? Με αυτούς τους αριθμούς είναι στους 151-152, έχουμε λοιπά Γιάννη 3 με 5 και το οριακό θέμα του κυρίου Παπανδρέου. Αν ο κύριος Παπανδρέου μπει μέσα, τότε τα πράγματα δυσκολεύουν για την αυτοδυναμία. Κύριε Μισιονιά, μου επιτρέπετε, παρακαλώ, με προβολή των ψήφων που προορίζονται για τα εκτός βουλής κόμματα, το όριο της αυτοδυναμίας αυτή τη στιγμή είναι 37,5%, δηλαδή ακριβώς η μεσοσταθμική πρόβλεψη του ΣΥΡΙΖΑ, που σημαίνει πόσο μεγάλη θα είναι η βραδιά. Ακριβώς 37,5. Ναι. Νομίζω δεν απολύτως. Ναι. Απλώς για τη βραδιά, λέω, μπορεί οι εκτιμήσεις να αλλάξουν και άρα... Νομίζω ότι είναι πρόωρο. Να μην είναι τόσο μεγάλη είναι, βραδιά. Είναι πρόωρο. Έτσι, εδώ λέμε με αυτά τα στοιχεία. Λοιπόν, γύρω στις 9 η ώρα, αφήστε το, γύρω στις 9,5 η ώρα, όταν θα έχουμε επίσημα πραγματικά αποτελέσματα από, 20 και, από το 20% του εκλογικού τμήματος, θα ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει. Λοιπόν, πάντως, με βάση την εκτίμησή μας, την εκτίμηση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για τον Sky, βλέπουμε μια μεγάλη νίκη για τον ΣΥΡΙΖΑ με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο κόμμα, τη Νέα Δημοκρατία. Πάμε λίγο. Εγώ βλέπω ένα απόλυτο ντέρμπι στην τρίτη θέση τώρα. Απόλυτο δεν μπορώ να καταλάβω αν υπάρχει κάποιος που προηγείται εδώ. Όλες τις προηγούμενες μέρες η μάχη ανάμεσα σε Ποτάμι και Χρυσή Αυγή είναι στήθος-στήθος. Είναι οριακά η εκτίμησή μας μπροστά το Ποτάμι, αλλά πάρα πολύ αβέβαιο. Ας κρατήσουμε Μάλιστα. ότι έχουμε λοιπόν, περισσότερο θέλω νέα ισοπαλία. Να δούμε και τι δίνει το κοινό exit poll των υπολείπων εταιριών δημοσκοπήσεων και τηλεοπτικών σταθμών. 35,5 με 39,5 τον ΣΥΡΙΖΑ, 23 με 27 τη Νέα Δημοκρατία, 6,4 έως 8 το Ποτάμι, ακριβώς το ίδιο για τη Χρυσή Αυγή, 4,7 με 5,7 το ΚΚΕ. Για να συνεχίσουμε να δούμε και τα υπόλοιπα. ΠΑΣΟΚ από 4,2 μέχρι 5,2. 3,5 με 4,5 για τους ανεξάρτητους Έλληνες. 2,2 με 3,2 για το κίνημα. 1 έως 2 για τη Δημοκρατική Αριστερά. Έχουμε μεγαλύτερο ποσοστό στα λοιπά κόμματα, βλέπω εδώ. 9 έως 10%. Ωραία. Ας πάω όμως στα βασικά. Δεν έχουμε διαφορές ουσιαστικές, έχουν μεγαλύτερο άνοιγμα όπως ίσως προσέξουν οι τηλεθεατές, το δικό μας διάστημα